Το νούμερο 6 λοιπόν, σας έχω αποκλειστικό. Τι? Έχουμε παιδιά, κυρία μου, έχουμε την πρώτη μεταγραφή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Όχι μεταγραφή. Φεύγει από το ένα κανάλι, πάει στο άλλο κανάλι και είναι οριστικό. Μεταγραφή, ναι. Και το μαθαίνουν και από εμάς κάποιοι. Λοιπόν, ο Νίκος Κοκλώνης ολοκληρώνει τέλη Ιουνίου το Celebrity Travel στον Αντένα. Ναι. 4 επεισόδια θα δούμε και τέλος. Εκεί ολοκληρώνεται και η συνεργασία του οριστικά με τον Αντένα. Όπως λοιπόν έμαθα χθες το βράδυ, αυτό το γνωστοποίησε με τηλέφωνο στο γραφείο του Προέδρου του Αντένα, που έχει και καλές σχέσεις εκεί με τους ανθρώπους του γραφείου. Τους πήρε τηλέφωνο, τους το είπε ότι δεν θα συνεχίσω. Με συγχωρείς. Και με SMS στον γραπτό μήνυμα δηλαδή, στον κύριο Τζόρτζι Ποφάντη, ο οποίος μετά το SMS αυτό του είπε: έλα από το γραφείο να τα πούμε. Συγγνώμη, ο Αντένα δεν. Καταρχάς χωρίζει με SMS πάνω από ότι έχουν κάποιο θέμα μεταξύ τους. Υπάρχει, θα σου πω. Δεν ήθελε ο Αντένα να τον χρησιμοποιήσει, να κάνει μία εκπομπή που θα είναι έτσι πιο ελεύθερη, δεν θα είναι travel. Ναι, το είχαμε πει κιόλας. Σίγουρα τόσο celebrity travel και κάτι ακόμα. Να σας θυμίσω ότι πέρσι λεγόταν ότι για το Σαββατοκύριακο θα ενεργοποιηθεί η ζώνη του Αντένα και θα είναι ο Κοκλώνης με τη Σταμάτη. Ακριβώς. Κάτι παρόμοιο θα γίνει φέτος. Λοιπόν, τι συμβαίνει καταρχήν με τον Κοκλώνη. Συνήθως το κανάλι δεν ανακοινώνει μια λήξη συνεργασίας με κάποιο παρουσιαστή. Μα τώρα, άμα εμείς δεν έχουμε δουλειά, Γιώργο μου, δηλαδή δεν περιμένουμε δηλαδή το κανάλι, εμείς θα κάνουμε. Αυτό με τα τηλέφωνα και το SMS είναι σίγουρο. Αυτό με τα τηλέφωνα και το SMS είναι σίγουρο. Από το γραφείο του Αντένα του λένε τον Νίκο Κοκλώνη, του είπαν ότι έλα από κοντά και ξανασκέψου το. Ο κύριος Ποφάντης μαθαίνω ότι του είπε: έλα να πούμε από το γραφείο. Όμως εκείνος, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ φιλικός όταν μίλησε με το γραφείο του Προέδρου του Αντένα, ότι είπε ότι πράγματι θέλω να τα ξαναπούμε στο μέλλον, δεν έκρυψε την πικρία του, γιατί θεωρεί ότι η εκπομπή του, η οποία έκανε επιτυχίες με πρόσωπα και έγινε πολύ αναπαραγωγή τον τελευταίο καιρό, πάρα πολύ δεν καλύτερο. Είχε την δέουσα στήριξη. Ήταν πεταγμένη στα τάρταρα του μεταμεσονύχτιου εννοείς. Χωρίς LinkedIn. Ναι. Τον βάζουν Παρασκευή για να του πάνε LinkedIn. Τελειώνει την Παρασκευή τον dancing. Τον πάνε Πέμπτη, τελειώνει άλλη εκπομπή. Ναι, αλλά εσύ μας είπες. Και κάνει μονοψήφια. Ναι, αλλά εσύ είπες για μεταγραφή, δεν είπες για αποχώρηση. Τώρα θα σας πω για μεταγραφή. Οπότε έφυγε από τον Αντένα και έχει πάει κάπου αλλού. Λοιπόν, 1η Ιουλίου και Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα ανακοινωθεί ότι ο κύριος... Ξέρεις και πότε θα ανακοινωθεί. Βεβαίως. Νίκος Κοκλώνης θα είναι στον εμψυχοδυναμικό του Ε. Με όχι μία, αλλά δύο εκπομπές. Δύο εκπομπές. Φυσικά το Celebrity Travel. Μάλιστα. Από Σεπτέμβριο ξεκινάει η συνεργασία με το Ε. Ιούλιο θα ανακοινωθεί, όπως μαθαίνω. Με το Celebrity Travel που θα είναι εβδομαδιαίο, φυσικά σε μια καλύτερη ώρα από αυτήν εδώ στον Αντένα. Αλλά εδώ είναι το δεύτερο. Θα υπάρξει και δεύτερη εκπομπή. Τι? Δεν μου το επιβεβαίωσε ο Κοκλώνης που μίλησα μαζί του χθες. Όμως, Νίκο μου, εγώ έχω τις πληροφορίες μου και θα κάνω τη δουλίτσα μου. Να ρωτήσω κάτι. Ο Νίκος θα είναι κεντρικός παρουσιαστής στην εκπομπή Lifestyle, την εκπομπή Lifestyle του Ε, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1:00 με 5:00 το απόγευμα. Ερώτηση. Όταν κάνεις το celebrity travel και πρέπει να πας, ας πούμε, ένα ταξίδι στο Μεξικό. Θα δεν μπορείς να πας 5 μέρες. Τώρα είναι στη Ρίγα, για παράδειγμα. Πώς προλαβαίνεις να κάνεις και εκπομπή ζωντανή στο Μεξικό? Δευτέρα Παρασκευή. Δευτέρα Παρασκευή. Άμα θες να πας στο Μεξικό, δεν σου λέω να πας στη Ρώμη. Θα γίνονται γρήγορα τα πράγματα αυτά. Θα έχει μια πολύ καλή ομάδα από πίσω που θα στηρίζει όλο αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι όμως ότι ουσιαστικά μαθαίνουμε την πρώτη εκπομπή του Ε και την ώρα που θα είναι, 1:00 με 5:00 Σάββατο και Κυριακή, με κεντρικό παρουσιαστή στον Κοκλώνη. Και Κοκλώνης και κάποιος άλλος, ο Κοκλώνης. Και εδώ είναι το σημαντικό, Στέφανε. Έτσι, ένας παρουσιαστής, ο οποίος έχει εμπειρία μόνο από ένα πρόγραμμα. Όχι από live. Πρέπει να κάνει ζωντανό πρόγραμμα και μάλιστα για 4 ώρες. Και μόνος του χωρίς. Ρίσκο, θα το έλεγα. Όχι μόνο πρόκληση, θα το έλεγα και ρίσκο. 4 ώρες Κυριακή το μεσημέρι. Εκείνος θεωρεί ότι ο άνθρωπος που ουσιαστικά τον ξέβγαλε στην τηλεόραση είναι η Άλκη Μαραγκουδά και θα τον στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό που θα κάνει. Καλή επιτυχία να πούμε. Φυσικά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 5.